Τον κόδωνα του κινδύνου κρούει ο πρόεδρος της ΔΕΗ, Άννα Νυφαντής Ανδριανός, αφού στην επιχείρηση οφείλουν χιλιάδες ευρώ καταναλωτές, ο Δήμος Ασίνης αλλά και δημόσιες υπηρεσίες. Όποιος αναφέρεται αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο, σε θέμα χρημάτων και σε θέματα οφειλών, δεν πάβει, όσο και καλή προαίρεση να έχει ο ίδιος που μιλάει και εκείνοι που τον ακούνε, να αντιμετωπίζεται με δυσαρέσκεια. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν βρισκόμαστε σε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση που έχουμε υποχρεώσεις να πληρώσουμε από μια μεριά και από την άλλη μεριά βρισκόμαστε να μας χρωστάνε οι καταναλωτές, οφείλουν 500.000 ευρώ. Ο Δήμος Ασίνης ξεπερνάει τις 130-140.000 ευρώ. Αυτά που μας χρωστάει. Ο δημόσιος τομέας και αυτός ξεπερνάει αυτή τη στιγμή, είναι σχεδόν 100.000 ευρώ. Εδώ πέρα εμείς έχουμε κάθε μήνα 250.000 ευρώ πάγιες και ανελαστικές δαπάνες. Και από την άλλη μεριά έχουμε και τους προμηθευτές που έρχονται και μας δίνουν υλικά, μας κάνουν εργασίες οι οποίες δεν μπορούμε να τις κάνουμε μόνοι μας και πρέπει αυτούς να τους πληρώνουμε. Εδώ λοιπόν έχουμε φτάσει σε ένα διέξοδο. Σαν μέσο πίεσης και δυστυχώς αισθάνομαι άσχημα που το λέω, πάμε και κάνουμε διακοπές νερού. Αποτέλεσμα της διακοπής, σήμερα το κόβουμε το νερό, αύριο που ξαναπερνάμε το βρίσκουμε ανοιγμένο από τους ίδιους. Αυτό είναι παράνομο. Βεβαίως είναι παράνομο και βεβαίως, αλλά τώρα πόσο άσχημα αισθάνεσαι να στραφείς κατά των συμπολιτών σου με επικαλούμενος τον νόμο. Γιατί εδώ είναι μια σοβαρή παράβαση. Ο τον άλλος δηλαδή ισοδυναμεί με κλοπή νερού. Ναι, αλλά δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Εδώ είμαστε με μια κούφτα άνθρωποι. Και αυτή τη στιγμή κάνω έκκληση. Πόσοι περίπου είπατε χρωστού, δημότες? Πόσοι περίπου, δεν είναι το πόσο αριθμητικά. Πόσο, είναι το ποσό. Είναι, ξεπερνάνε τις 500.000 ευρώ. 140 σχεδόν χιλιάδες ο Δήμος Ασίνης και μέσα σε αυτά που οφείλονται είναι και του δημόσιου τομέα ο οποίος είναι μεγάλοι καταναλωτές. Ας μην κάνουμε ονομαστική αναφορά, είναι, αυτή τη στιγμή είναι 100.000 ευρώ τα οποία μας δίνουν κάτι λίγα σταδιακά ενώ εμάς οι ανάγκες μας είναι τρέχουσες. Ποιος δημόσιος τομέας χρωστάει? Τώρα, ας αναφερθώ έτσι ενδεικτικά, να πούμε και ότι υπάρχει μια καλή πρόθεση συνεργασίας με τους εδώ, αλλά η γενικότερη τακτική αυτή τη στιγμή του κράτους, της πολιτείας, ότι υπάρχει έλλειψη ρευστότητος. Είναι από αγροτικές, δικαστικές, φυλακές. Εδώ πέρα βέβαια, οι υπάλληλοι που διαχειρίζουν το θέμα έχουν όλη την καλή διάθεση να συνεργαστούν και αυτοί μας βοηθάνε δηλαδή και παίρνουμε πού και πού κανένα ποσό. Αλλά δεν μπορεί να είμαστε πιστωτές εμείς του δημοσίου, δεν μπορεί να είμαστε πιστωτές των δήμων. Έτσι, όπως εμείς αναγκαζόμαστε όταν ερχόμαστε σε δύσκολη θέση και πάμε και κάνουμε δανεισμό τον οποίο τελικά τον επομίζεται τα τοκοχρεωλήσια τα πληρώνει ο Δήμος, δηλαδή ουσιαστικά τα πληρώνουν οι δημότες, εμείς πώς θα κινηθούμε? Εδώ μπαίνει λοιπόν, είναι μια κατάσταση που έχει έρθει σε ακραία δύσκολη κατάσταση η ΔΕΙΑΝ. Δηλαδή το επόμενο βήμα είναι να ξαναγκαστεί να ξανακάνει πάλι δανεισμό για να μπορέσει αυτά που χοντρά ως οφειλόμενα αντιπροσωπεύουν 650.000 ευρώ. Χρωστάμε κι εμείς 800.000 ευρώ, αν τα είχαμε τα λεφτά θα ήταν ένα ποσό διαχειρίσιμο εκείνο που οφείλουμε. Σήμερα δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε αυτό το ποσό. Βλέπετε να συγκεντρώνεται άμεσα αυτό το ποσό? Δεν το βλέπω και γι' αυτό κάνω έκκληση προς τους πατριώτες μου, τους συνδημότες μου, να αντιληφθούν ότι πρέπει να έρθουν να πληρώσουν εκείνα που οφείλουν. Σωστά.
Στους συνδημότες σας κάνετε, στο δημόσιο πώς θα γίνει? Στο δημόσιο, στο δημόσιο τους έχουμε στείλει έγγραφα και στα αρμόδια υπουργεία, τα οποία αποπτεύουν τις αντίστοιχες υπηρεσίες του δημοσίου, και τους λέμε ότι δεν μπορούμε να σας πιστώνουμε. Δεν έχουμε τη δυνατότητα. Έτσι, τα ίδια έχουμε πει και στο Δήμο της Ασίνης, ο οποίος, οι οποίοι, ό,τι συζητάμε κάθε φορά, κάθε φορά λένε μια κουβέντα την οποία έρχονται την επόμενη φορά την αθετούν. Δεν υπάρχει δηλαδή μια κουβέντα η οποία να γίνεται για να μπορέσει και ο άλλος να κάνει έναν προγραμματισμό σε μια επιχείρηση. Εδώ πέρα παρακαλώ τους συμπολίτες, έχουμε ανάγκη και το τελευταίο ευρώ το οποίο οφείλουν να έρθουν να το εξοφλήσουν και να μην μας φέρουν σε δύσκολη θέση να κάνουμε διακοπές. Και παρακαλούμε εκείνους οι οποίοι πάνε και παρασυνδέουν μόνοι τους ότι κάνουν παρανομία, ανεξάρτητα αν εμείς δεν έχουμε την ψυχή να τους κάνουμε να στραφούμε εναντίον τους, δηλαδή με τον νόμο. Ναι, όχι, τέτοιο πράγμα δεν μπορούμε να το κάνουμε.